Με αφορμή τη συζήτηση για την κύρωση της σύμβασης που αφορά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασύλου στη χώρα, εκ των πραγμάτων τέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης ζητήματα που αφορούν τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση και διατήρηση του προσφυγικού, καθώς βέβαια και τη συζήτηση που υπάρχει γύρω από το νέο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα του ασύλου. Βέβαια, η σημερινή διαδικασία απέχει από αυτό που συμφωνήσαμε στην Επιτροπή και δεν είναι δυνατόν, βέβαια, στο πεντάλεπτο χρόνο της τοποθέτησης να καλυφθούν όλα αυτά τα ζητήματα των ευρωπαϊκών πτυχών που πρέπει να μπαίνουν και στο επίκεντρο της συζήτησης. Αρχικά, βέβαια, σε ό,τι αφορά την ίδια τη σύμβαση, τοποθετηθήκαμε και στην Επιτροπή, παραμένει το ερώτημα γιατί θα πρέπει να παραχωρούνται μια σειρά προνόμια όπως απαλλαγή από φόρους, ΦΠΑ κλπ, ασυλίες, όπως η ετεροδοκία στο προσωπικό που έρχεται στην Ελλάδα από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εργαστεί στο επιχειρησιακό γραφείο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο. Προνόμια αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για τους διπλωματικούς υπαλλήλους. Όμως αυτό πραγματικά θα έλεγε κανείς ότι είναι το ελάχιστο σε σχέση με το κύριο ζήτημα που θα έπρεπε να προβληματίζει, που είναι το ποια πολιτική ήρθε για να εφαρμόσει η ΕΑΣΟ στην Ελλάδα. Αυτό που επιχειρείται από τη μεριά της κυβέρνησης, όπως βέβαια έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια και εμπολής εξακολουθεί να κάνει, είναι να φιλοτεχνηθεί το προφίλ της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Ως έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης εμφανίζεται την παρουσία της ΕΑΣΟ στην Ελλάδα, όπως το ίδιο λέτε και για τη Frontex ή και για τα επεισόδια στον Εύρο. Αλληλεγγύη που εξαντλείται στις δηλώσεις περί κοινών ευρωπαϊκών συνόρων, τα οποία κλείνουν ερμητικά προκειμένου να παραμένουν εγκλωβισμένοι στη χώρα μας οι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Την εφαρμογή αυτής λοιπόν της πολιτικής έρχεται να εξασφαλίσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασύλου, όπως και οι όποιοι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την παρουσία του στη χώρα. Την απαρέγκλητη δηλαδή εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου, τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, την οποία σε όλους τους τόνους δηλώνετε ότι θέλετε και να συνεχίσετε, την ευρωπαϊκή πολιτική που διατηρείται στο ακέραιο και παρά το όποιο μακιγιάρισμα δεν αλλάζει η ουσία της, αλλά μάλλον χειροτερεύει. Γιατί σε αντίθεση με αυτό που παρουσιάζεται ως επίτευγμα την συζήτηση για την δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για το άσυλο, αυτή και σήμερα υπάρχει. Είναι αυτή που καταδικάζει τη χώρα να μετατρέπεται σε φυλακή για τους πρόσφυγες. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι ότι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες παραμένουν παρά τα μεγάλα λόγια εγκλωβισμένοι στα νησιά και αυτόν τον εγκλωβισμό δεσμεύεστε στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα συνεχίσετε. Είναι αυτή η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που εξαντλείται στο να δίνονται κάποια κονδύλια εγκλωβισμού για τους αιτούντες διεθνή προστασία, τα οποία σταματάνε όταν αυτοί οι άνθρωποι πάρουν το άσυλο και έρχονται στη συνέχεια ελληνικές κυβερνήσεις να τους πετάξουν στο δρόμο. Όπως κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία, που νομοθέτησε την έξωση των προσφύγων από τα διαμερίσματα και τις δομές, ένα μήνα μετά την απόκτηση του ασύλου, σε συνέχεια βέβαια ανάλογης πρόβλεψης του ΣΥΡΙΖΑ, με μόνη διαφορά ότι αντί για ένα μήνα ο ΣΥΡΙΖΑ τους πέταγε έξω μετά το εξάμηνο. Και όλα αυτά τη στιγμή που δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο για την ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία, για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, την ένταξη στην εργασία με βάση τα προσόντα και την επαγγελματική τους εμπειρία. Παρουσιάζεται μάλιστα την εικόνα αυτή για να χρυσώσετε το χάπι στους νησιώτες ότι τάχα προχωράτε σε αποσυμφόρηση των νησιών, αλλά ακόμα και η ίδια διαδικασία μετακίνησής τους δεν υπάρχει καμία πρόνοια για να γίνεται με οργανωμένο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται τελικά μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι υποτίθεται λύνονται. Σας επισημάναμε και στη συζήτηση στην Επιτροπή τις εικόνες οικογενειών προσφύγων που κοιμούνται όπου βρουν γύρω από το λιμάνι της Μυτιλίνης προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση στο πλοίο της γραμμής. Για να πάνε πού? Έφυγαν από τον παράδεισο της Μόριας για να μεταφερθούν άστεγοι χωρίς καμία προοπτική στην πλατεία Βικτωρίας. Δεν ξέρατε ότι θα δημιουργηθεί αυτή η απελπιστική κατάσταση όταν μαζικά μένουν άστεγοι τόσοι χιλιάδες άνθρωποι χωρίς την πραγματική βοήθεια? Από τα ίδια τα έγγραφα που μας έδωσε ο κύριος Υπουργός για τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη διεθνοποίηση, όπως λέτε, του προσφυγικού, τα οποία πολύ προσεκτικά μελετήσαμε, βέβαια το παρακολουθούσαμε ήδη τις εξελίξεις και μέσα από την ευρωκοινοβουλευτική μας ομάδα, επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις και η κριτική του κόμματός μας.
Επιβεβαιώνεται δηλαδή το πώς αντιλαϊκή αλλά και αδιέξοδη είναι η πολιτική της όλο και μεγαλύτερης καταστολής και καταπάτης των δικαιωμάτων των προσφύγων και αιτούν τον άσυλο, της υλοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είναι γνωστό ότι επικρατούν τα συμφέροντα των ισχυρότερων κρατών για το προσφυγικό, με αποκορύφωμα αυτή τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Και βέβαια αποδεικνύεται αδιέξοδη και επικίνδυνη η πολιτική της εμπλοκής του προσφυγικού μεταναστευτικού στα γεωπολιτικά παζάρια, κυρίως με την Τουρκία, παράλληλα με τον όλο και πιο αναβαθμισμένη συμμετοχή στις υπεραλιστικές επεμβάσεις και αποστολές, που είναι η αιτία για το συνεχιζόμενο δράμα εκατομμυρίων εξεριζωμένων. Μιλάτε για την εργαλειοποίηση του προσφυγικού μεταναστευτικού από την τουρκική κυβέρνηση, πράγμα που είναι σωστό, αλλά ξεχνάτε να πείτε ότι οι ίδιες οι ελληνικές κυβερνήσεις, χτες του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, συνένεσαν και συνέβαλαν σε αυτή την εργαλειοποίηση, τόσο με τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, αλλά και πρόσφατα με το παζάρι της ελληνικής κυβέρνησης με την τουρκική, ότι θα συμφωνήσουν ουσιαστικά στη νέα εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, αρκεί να σταματούσε η τουρκική κυβέρνηση να προωθεί πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα. Και στη συνέχεια πουλάτε παραμύθια στον ελληνικό λαό ότι δήθεν αυτού του είδους τα παζάρια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ μπορούν να αποτελέσουν εγγύηση για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Την ίδια ώρα βαφτίζετε όλους τους αιτούντες άσυλο μετανάστες, ώστε να εξεπετάτε με διαδικασίες παροδία τις αιτήσεις ασύλου και στη συνέχεια να τους φυλακίζετε στο πλαίσιο των διαδικασιών επιστροφής. Μάλιστα, επιχειρείτε να νομιμοποιήσετε και τη ρήτρα ευελιξίας και παρέκκλησης από τις διαδικασίες ασύλου, ακόμα και για αυτούς που χωρίς αμφιβολία εντάσσονται στους δικαιούμενους διεθνής προστασία. Σας διαψεύδουν όμως ακόμα και αυτά τα στοιχεία της ΕΑΣΟ, αφού οι δύο πρώτες εθνικότητες που έκαναν αίτηση ασύλου το πρώτο δίμηνο του 2020 ήταν οι Σύριοι και οι Αφγανοί. Και βέβαια, είναι εξωπραγματικό να θεωρείται συλλήβδιν τους Αφγανούς ως μετανάστες, όταν η χώρα τους μετά από δεκαετίες υπεραλιστικής επέμβασης και κατοχής συνεχίζει να είναι πεδίο μάχης. Στην ίδια βέβαια κατεύθυνση κινούνταν και η προηγούμενη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ακόμα και αν δεχόμασταν αυτό το απαράδεκτο για μας φιλτράρισμα που γίνεται σε βάρος ακόμα και των υπαρκτών αναγκών για διεθνή προστασία, μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί το σχέδιο που παρουσιάζει η κυβέρνηση για μαζικές επιστροφές και απελάσεις? Γνωρίζετε πολύ καλά και κρύβεται από τον ελληνικό λαό ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό να συμβεί, όταν ακόμα και ισχυρές χώρες όπως η Γερμανία μόνο το 1/3 των αποφάσεων απέλασης καταφέρουν να υλοποιήσετε. Όπως ακόμα καλύτερα γνωρίζετε, παρά τις αυταπάτες που προσπαθήσετε να δημιουργήσετε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να αλλάξει ρότα στο ζήτημα της ισοκατανομής προσφύγων στα κράτη-μέλη, γι' αυτό και παρουσιάζεται τώρα ως εναλλακτική της συμμαχίας ορισμένων μόνο προθήμων κρατών μελών. Αν αναλογιστούμε πώς εκφράστηκε η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα μετεγκατάσταση του 2015, που από τους 60.000 πώς μεγάλη παραχώρηση παρουσίασε ότι θα δεχτεί, τελικά πήρανε μόνο 20.000 πρόσφυγες, ή από τις πολυδιαφημισμένες τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την ελληνική κυβέρνηση μετεγκαταστάσεις των 1.600 ασυνόδευτων ανηλίκων. Θα ολοκληρώσουμε. Που τελικά αυτές μετατράπηκαν σε δειγματοληπτική αποστολή τόσων όσων χωρούσαν σε μια φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι και αυτό το παραμύθι έχει μεγάλο δράκο. Γιατί ο δράκος σε όλα τα παραμύθια παραμένει ο ίδιος και αυτός δεν είναι άλλος από το βούρδουλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παρά τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη και τα εύσημα για τη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων, αυτό δεν είναι παρά το παράσημο για τη μετατροπή της χώρας μας σε σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών. Αν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΕΑΣΟ ήταν η αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των προσφύγων, τότε γιατί δεν εγκαθίσταται εντός του τουρκικού εδάφους στα σύνορα με την Ελλάδα και στα σύνορα με τη Συρία, ώστε να εξετάζονται εκεί αιτήσεις ασύλου και να μεταφέρονται στις χώρες προορισμού τους, χωρίς να αναγκάζονται να θαλασσοπνίγονται οι ξεριζωμένοι από τους πολέμους και τη φτώχεια άνθρωποι? Ξέρετε ότι δεν υπάρχει όχι απλά λύση, ούτε καν αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος, χωρίς κατάργηση της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, χωρίς σύγκρουση με το Δουβλίνο και όλο το αντιδραστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσα αυτά διατηρούνται, θα διατηρούνται οι απάνθρωπες εικόνες και συνέπειες του εγκλωβισμού, όχι μόνο στα νησιά, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, την οποία αποφασίσατε να γεμίσετε με στρατόπεδα συγκέντρωσης και άστεγους απελπισμένους ανθρώπους. Σε αυτή τη λογική της συνολικής απόρριψης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων για το άσυλο, καταψηφίζουμε και τη σύμβαση για την ΕΑΣΟ.